Μάριο Τσουστέα, 19 ετών, είναι παραπληγικός. Μετά από ένα πρόσφατο ατύχημα στο σκι, παρέλυσαν και τα δύο του πόδια. Ωστόσο τώρα, όπως λέει, έχει έναν λόγο για να χαμογελά και πάλι. Είμαι χαρούμενος γιατί μπορώ να σηκωθώ όρθιος ξανά. Μπορώ να περπατήσω, να κινηθώ λίγο τριγύρω. Ελπίζω ότι θα επιστρέψει κάποιο είδους ευαισθησία και δύναμη στα πόδια μου. Ο εξωσκελετός που βοηθά τον Μάριο και τα άλλα θύματα παραπληγίας έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί από τους επιστήμονες ενός ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο οι φυσιοθεραπευτές όσο και οι νευρολόγοι βλέπουν τεράστια πλεονεκτήματα σε αυτόν τον μηχανισμό. Με τις σημαντικές τεχνικές αποκατάστασης, οι ασθενείς αυτοί δεν θα ήταν σε θέση να περπατήσουν κατά μήκος αυτού του δίζυγου, χωρίς κανενός είδους βοήθεια. Αυτός ο εξωσκελετός επιτρέπει σε αυτούς τους ασθενείς κατά κάποιον τρόπο να ξαναλάβουν αυτή την αίσθηση με φυσιολογικό τρόπο. Τους επιτρέπει να κάνουν κινήσεις με τα ισχύα τους και αυτές οι κινήσεις είναι το απόλυτο κλειδί σε όλες τις συμβατικές τεχνικές αποκατάστασης. Στο να μπορέσουν να περπατήσουν ξανά είναι θεμελιώδου σημασία από ψυχολογική απόψεω. Είναι τεράστια διαφορά αν έστω και μόνο για μία στιγμή σταματήσουν να κινούνται σε μία αναπηρική καρέκλα και μπορέσουν να σταθούν και πάλι όρθιοι, ώστε να έχουν το ίδιο ύψο και να μπορούν να κοιτάξουν κατάματα του άλλου. Όμω οι ερευνητέ στοχεύουν πιο μακριά. Ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να βοηθήσουν του παραπληγικού να περπατήσουν και πάλι, ελέγχοντας τους εξωσκελετούς από μόνοι τους και μόνο με την χρήση του μυαλού τους. Πρόκειται για έναν φιλόδοξο στόχο, γεμάτο όμως δυσκολίες και προκλήσεις. Ιδανικά θα θέλαμε να αναπτύξουμε ένα σύστημα που να είναι σε θέση να ελέγξει τον εξωσκελετό απλά και μόνο με τη λήψη σημάτων που προέρχονται από το φλοιό του εγκεφάλου του ασθενούς. Δεν είμαστε όμως ακόμα σε θέση να το πετύχουμε αυτό για μία σειρά από λόγους. Πρώτα έχουμε το κρανίο. Το κρανίο βρίσκεται μεταξύ του σημείου από όπου εκπέμπονται τα σήματα του εγκεφάλου και των μέσων που έχουν δημιουργηθεί για την ανάγνωση και τη μέτρησή τους. Συχνά τα σήματα που παίρνουμε δεν είναι σαφή. Ακόμα έχουμε τις δυσκολίες από τις δονήσεις του ίδιου του εξωσκελετού. Αυτός ο συνεχής θορυβός διαταράσσει την ποιότητα των σημάτων του εγκεφάλου που λαμβάνουμε. Για να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες, οι ερευνητές ψάχνουν για συντομότερους τρόπους επικοινωνίας με το μυαλό. Και ένας τέτοιος τρόπος συντόμευσης είναι μέσω των ματιών. Έτσι εργάζονται για να βοηθήσουν ώστε ο αμφιβληστροειδής να διαγείρει τον εγκέφαλο. Έτσι θα μπορούν να εντοπίσουν και να απομονώσουν τα σήματα του εγκεφάλου που είναι πιο αποτελεσματικά για τον δυνητικό έλεγχο των εξωσκελετών. Γνωρίζουμε ότι τα σήματα που στέλνουμε στο μάτι φτάνουν στον αμφιβληστροειδή από ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος. Ο εγκέφαλος τότε προσαρμόζεται σε αυτό το μήκος κύματος ώστε να είναι σε θέση να διαβάσει τα μηνύματα που στέλνουμε. Όπως όμως γνωρίζουμε εμείς οι ερευνητές και οι νευρολόγοι, μπορούμε τελικά να φιλτράρουμε και να κρατήσουμε αυτά τα μήκη κύματος από όλα τα σήματα που προέρχονται από τον εγκέφαλο. Και τελικά είναι αυτά που μπορούν να βρεθούν σε θέση να ελέγξουν τον εξωσκελετό. Πρόκειται για μια πολύπλοκη έρευνα που οι επιστήμονες ελπίζουν ότι θα παράσχει βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα ενδεχόμενες λογικές λύσεις στα θύματα της παραπληγίας. Προβλέπουμε ότι ένα σύστημα σαν και αυτό θα βγει στο εμπόριο και θα είναι διαθέσιμο στο κοινό το νωρίτερο σε περίπου 3 με 5 χρόνια. Αλλά πριν συμβεί αυτό, πρέπει να κάνουμε όλο το σύστημα ισχυρότερο, ευκολότερο στη χρήση του, καθώς επίσης και λιγότερο δαπανηρό.